Συνεχίζουμε εδώ. Η κυρία Εύα Καλή είναι μαζί μας, ευρωβουλευτής της Ελιάς από τότε. Από παλιά. Γεια σας, κυρία Καλή. Και ο Άρης Πορτοσάλτε. Γεια σας, κύριε Πορτοσάλτε. Καλό μεσημέρι. Το είδατε το debate χθες? Εγώ το είδα, εσείς δεν το είδατε. Εγώ δεν το είδα, φίλε μου. Μεταξύ πολλών λίγων, μάλλον πρέπει να το είδατε. Γιατί λίγοι από ό,τι φάνηκε το είδατε. Δεν το είδατε πολύ. Ίσως ήταν η επιλογή έτσι. Τι ξεχωρίσατε? Δεν βοήθησε πολύ. Κοίτα, καταρχήν ξεχώρισα ότι μπορέσαμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Κατά δεύτερον. Έχουμε κάνει τέτοια βήματα πρόοδο. Εντάξει, πρόοδο είναι και αυτό. Ναι, ναι. Ναι, περάσαμε δύσκολα. Κατά δεύτερον, είδα ότι ναι, οι άνθρωποι καταφέρνουν να σταθούν όχι μόνο επάξια, αλλά νομίζω ότι το ζητάει και ο κόσμος πάρα πολύ. Και ακούσαμε αρκετά καθαρά πράγματα και συνθήματα. Νομίζω ότι ήταν για μας της κεντροαριστεράς ευχάριστο. Θα ήθελα φυσικά να υπάρχει κοινό πέρα από την κεντροαριστερά, δηλαδή να το έχετε δει και να αφορά τους πάντες. Γιατί μάλιστα, για μένα είναι εθνική υπόθεση αυτή η εκλογική διαδικασία. Η συμφωνία Θεοδωράκη γεννηματά σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ομάδες που μάλιστα έκραναν πολύ και αρνητικά. Πώς το σχολιάζετε? Νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να λειτουργήσουν το υπόλοιπο διάστημα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ένα συνέδριο που θα ακολουθήσει. Ας δούμε καταρχήν ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι της πρώτης Κυριακής. Και όλα αυτά είναι σε μία συζήτηση. Από την άλλη, θα τολμήσετε, έχουν συμφωνήσει όλοι ότι θα πάνε σε ένα συνέδριο κοινό. Για την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι από το χώρο που προέρχομαι έχουμε αρκετά κινητοποιήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι έχουν και μάθει και είναι εκπαιδευμένοι στις διαδικασίες τις πολιτικές. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, επειδή στηρίζω πάρα πολύ και τον συνάδελφό μου από την Ευρωβουλή, γιατί έχει και μια άλλη ματιά, έχει αποκτήσει μια ευρωπαϊκή εμπειρία, ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Και φυσικά η πρόεδρος έχει ένα προβάδισμα ως και εκείνη που κίνησε τις διαδικασίες. Κύριε Γεννηματά, μάλιστα. Άρη, θεωρείς ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το χώρο? Ναι, πρέπει να πω όμως το εξής. Το ότι είπαμε και οι τρεις, βάζω και εγώ τον εαυτό μου, ότι δεν είδαμε το debate είναι λάθος, και έχω την αίσθηση ότι προσβάλλουμε και τους συναδέλφους μας, οι οποίοι εκπροσώπησαν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Έτσι δεν είναι, και έκαναν όχι, και δεν τους προσβάλλω, δεν το ήξερα. Φίλε μου, κάνω αυτοκριτική. Δεν πειράζει να κάνουμε και μια αυτοκριτική. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Γιατί είχε εδώ προηγουμένως τον Σιριζέο βουλευτή, ο οποίος δεν ξέρει ότι πετούσαν τους ελεγκτές από τα λεωφορεία στο Περιστέρι από τα λεωφορεία. Τους πετούσαν εν κινήσει κάτω. Εντάξει, λοιπόν. Πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε. Όχι, καταλήγω εκεί για να. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Άρα έγινε μια πολύ. Έμαθα όμως ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση. Έβγαλε ειδήσεις, τις οποίες διαβάσαμε σήμερα. Και αντιλάχισαν απόψεις. Ναι. Ο χώρος αυτός χρειάζεται και οι πολίτες πρέπει να πάνε να εκφραστούν. Mm-hmm. Να ανοίξει η διαδικασία. Αν πρέπει να πούμε κάτι εμείς δημοσιογραφικά, είναι ότι παιδιά, 12 του μηνός γίνονται εκλογές. Τραβάται όποιος νομίζει που τον εκφράζει αυτός ο χώρος να πάει να πει τη γνώμη του. Πρέπει να πάνε. Μην μείνει η διαδικασία στα κλειστά, τα σωστά, κομματικά. Υπάρχει πύχη σε αυτό? Δηλαδή, τραβάτε, ψηφίστε όσοι θέλετε κτλ. Αν είναι πρώτη πάνω από 50.000 ή κάτω από 50. Πάνω από 100 ή κάτω από 100. Θυμάμαι την συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη στον Sky, ο οποίος έβαλε κάπου τα νούμερα. Λέει, κοίτα να σου πω, είχαμε 100.000, δεν το συζητούμε καθόλου. Γεια σας, σκορπίσαμε όπως ήμασταν. Τις 200 έχει βάλει. Είχε βάλει πάνω από 150 προς 200, τότε το συζητούμε για να μπορέσουμε όλοι να είμαστε, να μπορέσουμε να αποδεχθούμε. Να νομιμοποιηθεί το αποτέλεσμα. Αυτή όμως η δημοσκόπηση σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών έχει ενδιαφέρον. Είχατε την αίσθηση ότι ήταν δεύτερος ο Ανδρουλάκης? Ναι. Ναι, έτσι το είχες? Εμείς που μιλάμε με τον κόσμο την είχαμε αυτή την αίσθηση. Εγώ δεν το είχα. Εγώ νόμιζα ότι μετά την. Εγώ έχω κάνει κλειστά τα προγνωστικά μου να πει ήταν ο κύριος Θεοδωράκης. Καμίνης Θεοδωράκης. Δεν είχα τον Ανδρουλάκη. Αυτό μου είναι έκπληξη αυτό που είδα σήμερα. Εγώ χαίρομαι γιατί οι νέοι ξαφνιάζουν και νομίζω ότι δείχνουν ότι αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Ίσως δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αισθανθεί κάποιος ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν καθαρά, που έχουν μια εμπειρία, που έχουν φυσικά και βαθιές αναφορές πολιτικές. Γιατί υπάρχει νεότητα η οποία μπορεί να απογοητεύσει, να έχει πάρα πολλές αυταπάτες. Αλλά να τελειώνουμε και με τις αυταπάτες, να έχουμε νέους ανθρώπους που είναι αξιόλογοι, επιστήμονες οι οποίοι μπόρεσαν και διακρίθηκαν στο χώρο τους και που στο εξωτερικό το να είσαι 40 είσαι στο απόγειο της καριέρας σου και όχι στο ξεκίνημα. Εσείς βάζετε πύχη στη συμμετοχή? Εγώ νομίζω ότι 150-200.000 θα είναι ένα λογικό, εφικτό και σημαντικό ποσοστό, ένα σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων, για να είναι μια διαδικασία που θα αρχίσει να αφορά πέρα από το μικρό κομματικό στενό πυρήνα και την κοινωνία. Άρα και πού ανήκει αυτός ο χώρος, τι είναι? Είναι κέντρο, είναι κεντροαριστερά?
είναι, αληθωρίζει προς τα δεξιά. Τι ακριβώς είναι? Όχι, αληθωρίζει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ρωτάμε. Προς το ΣΥΡΙΖΑ, είτε έτσι είτε αλλιώς. Κάποιοι αληθωρίζουν προς το Μητσοτάκη. Δεν έχεις λόγο. Κάποιοι αληθωρίζουν προς τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω τι ανάγκη υπάρχει. Υπάρχει ανάγκη να είσαι αυτόφωτος. Αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκά πρέπει να προσδιορίσουμε πια το χώρο τον οποίο θέλουμε να καταλάβουμε με συγκεκριμένες και καθαρές απαντήσεις και λύσεις. Αυτό δεν έχει κάνει ο χώρος αυτός και νομίζω ότι έχει πιεστεί από αριστερά και από δεξιά. Έτερο προσδιορίζεται από το τι κάνει στην αριστερά, τι κάνει στη δεξιά κάποιος ή κάποιος που ισχυρίζεται την αριστερά, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτή η ιστορία. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να είμαστε αυτόφωτοι, να έχουμε μια καθαρή άποψη, γιατί ακόμα και μια συνεργασία, αν δεν έχει ξεκάθαρα τα πλαίσια της, δεν μπορεί να υφίσταται. Αλλοιώνει και θολώνει όλες τις γραμμές. Αν αυτό γίνει, έχει αρχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ευρώπη. Mm-hmm. Επανακαθορίζονται αυτές οι γραμμές. Αυτά, σοσιαλδημοκρατία, κέντρο-αριστερά, προοδευτικό κέντρο. Κοιτάξτε, μιλάμε για κανονική πολιτική, η οποία θα έχει μια κοινωνική δικαιοσύνη και ευαισθησία, χωρίς να καταστρέφει τον ιδιωτικό ή τον παραγωγικό τομέα, χωρίς να έχει ιδεοληψίες. Και μετά, αν το δούμε αυτό, μια σύγχρονη δηλαδή πολιτική αντίληψη. Και αμέσως μετά, κυρία Καϊλή, επειδή έχει ανοίξει και η συζήτηση για τις συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα ότι πρέπει να έχεις αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει συνεργασία χωρίς να έχεις ξεκάθαρα το ιδεολογικό σου πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε κοινό χώρο με το ΣΥΡΙΖΑ, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας γρίφος που δεν μπορώ να το λύσω. Γιατί μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι είσαι αριστερά, αλλά εγώ βλέπω ένα μόρφωμα μαζί με τους ΑΝΕΛ, το οποίο ακόμα δεν έχω αντιληφθεί πώς θα κινηθεί στα βασικά ζητήματα. Το μόνο που κάνει είναι να επιλέγει πολιτικές που του διασφαλίζουν χρόνο στην εξουσία. Αυτό δεν είναι ιδεολογία. Πώς να συνεργαστείς? Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε παράταξη, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη να είμαστε πολύ καθαροί στις θέσεις μας. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορούμε να στηρίζουμε κανονικές πολιτικές και ρεαλιστικές λύσεις. Υπάρχει ανάγκη, από εμένα θα έχετε ακούσει πολλά χρόνια, εγώ θεωρώ ότι η εθνική συνεργασία σε βασικά ζητήματα που δεν μπορείς να έχεις ιδεολογικό πρόσημο, στην εξωτερική σου πολιτική, στην άμυνα, στο μεταναστευτικό, εκεί οφείλεις να έχεις εθνική στρατηγική. Εκεί θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με όλους. Να το φέρουμε λίγο πιο μέσα αυτό. Ναι. Δηλαδή, εννοώ να δούμε πιο καθόδη θέματα, ας πούμε, που δεν μπορέσαμε να τα βρούμε τόσα χρόνια ή κάποιες δυνάμεις που είχαν μια αντίληψη. Γιατί καλό είναι οι νέοι άνθρωποι, αλλά να έχουν και κάτι σωστά, φρέσκο και νέο πάνω. Έτσι δεν αρκεί μόνο η ηλικία. Δηλαδή, εγώ έχω την άποψη ότι αν ακόμη σχηματιστεί, ας πάρουμε. Έτσι να κάνουμε μια άσκηση. Και σενάριο, αν ακόμη έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα χρειαστεί να υπάρχει ένα σοβαρός χώρος ενδιάμεσο. Κέντρο που, όπου θέλει να είναι, αλλά μέσα θα χρειαστεί. Μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Αναμφίβολα, όπως το λέτε. Βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Θέμα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αυτός ο χώρος, αυτός που εκπροσωπείτε εσείς, τι θα πει για τα πανεπιστήμια? Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό που λέμε το μονοπωλιακό του κρατικού πανεπιστημίου, να κάνουμε και ιδιωτικά δίπλα? Τι είδους ιδιωτικά δίπλα? Σε αυτά θα μπείτε μπροστά. Το πρώτο που σκέφτομαι, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι η πρώτη φορά που θα σας πω να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πάμε στο νομοσχέδιο της Άννας Διαμαντοπούλου καταρχήν, να τελειώνουμε με όσες αλλαγές έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που θα σας πω, το να πας πίσω είναι καλύτερο από το να αλλάξεις κάτι ξανά από την αρχή. Είναι ένα νομοσχέδιο που δοκιμάστηκε και διόρθωσε πολλές παθογένειες. Και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Βουλή. Και για να ολοκληρώσουμε, κυρία Καλή, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι επίκαιρη τώρα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση είτε στα μέσα ενημέρωσης που εργάζονταν στο παρελθόν, είτε ως πολιτικός. Το λέω αυτό γιατί η συζήτηση έχει ανοίξει και με αυτά που γίνονται στο Hollywood και στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Έχει αρχίσει πολύ και μεγάλη συζήτηση. Και στην Ευρώπη κάνατε και μια ημερίδα, νομίζω, τις προάλλες. Ναι, γιατί έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά υπάρχουν. Τώρα, η σεξουαλική παρενόχληση περιέχει φυσικά και την πίεση, την άσκηση πίεσης και της εξουσίας. Ευτυχώς είχα την τύχη από μικρή να μην έχω τέτοια ζητήματα, αλλά έχω δει και έχω γνωρίσει άλλο σεξισμός. Επιθέσεις τέτοιες έχουμε δεχτεί και συνήθως δημόσιες. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει εκβιασμός, υπάρχει ανάγκη για δουλειά και από εκεί και πέρα σεξουαλική παρενόχληση γίνεται μοχλός άσκησης εξουσίας ή κατάχρησης εξουσίας, οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είμαστε ακόμα αυστηροί. Δεν υπάρχουν ποινές. Έχουμε ένα πολύ χαλαρό πλαίσιο, γιατί όλα τα θεωρούμε σχετικά ή προσπαθούμε να δούμε αν φταίει το θύμα ή όχι. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση καλώς άνοιξε. Θα περίμενε κανείς ότι τα έχουμε λύσει, αλλά δεν τα έχουμε λύσει. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν ανάγκη για δουλειά και η πίεση της εξουσίας του οποιοδήποτε εργοδότη μπορεί να τις οδηγήσει σε κάτι που δεν θα επέλεγαν διαφορετικά αν είχαν την ελευθερία της επιλογής. Οφείλουμε να έχουμε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Η Αμερική είναι πολύ μπροστά σε αυτό. Έχει ένα ισχυρότατο πλαίσιο νομικό.
και κυρίως για τα παιδιά και τις κοπέλες. Νομίζω ότι φυσικά είδαμε και άλλες περιπτώσεις και άλλα περιστατικά έτσι, και με νέα αγόρια. Θεωρώ ότι η κατάχρηση εξουσίας είναι κάτι που θα πρέπει να απαγορευτεί και να τιμωρείται αυστηρότατα. Να τιμωρείται αυστηρότατα. Όχι, εγώ πιστεύω για τον μπρουτάλ που έχει η κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε πολύ καθαρά για ανεξάρτητες αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε μείωση φορολογίας, να στηρίξουμε τους νέους, να τους φέρουμε πίσω, για τους αγρότες, τις μητέρες, να στηρίξουμε τις μητέρες που έχουν ανάγκη να μεγαλώσουν οικογένειες. Όχι στα 50 τους. Δημογραφικά μητέρες, προβλήματα. Μητέρες για να κάνουν το παιδί, όχι στα 55 σύνταξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καρέλη. Είστε καλά, κυρία Καρέλη. Καλή περιοδία, κυρία Καρέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.